Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλη μια μοναδική ώρα. Προσέξτε αυτό που λέω και κρατήστε το ως παρακαταθήκη. Έτσι. Είναι ήδη κοντά σας και τη ώρα που έχουμε συνδυαστεί και σήμερα καταπληκτικού άσ. Oh, yes. Άλλη μια μοναδική εκπομπή έχει ξεκινήσει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό γιατί είμαστε αποκλειστικοί και αφοπλιστικοί. Από πω. Σιγά που δεν θα είμαστε. Εντάξει τώρα. Και τι ωραίο με το πρόσωπο δηλαδή. Μέσα. Είναι, αυτό είναι που βγάζει τη φόρμα και μένει και έτσι. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ψηλιμπότα, είναι το. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα. Όλα αυτά δηλαδή, το. Είναι. Άστα εκεί. Όχι, όχι, δείχνω γενικά. Ναι, το ξέρω ότι με δείχνει. Δεν είναι το θέμα. Έχουμε πάρα πολύ κέφι. Μία ώρα καταπληκτική με πολύ κουβέντα, πολύ χιούμορ, σαρκασμό. Αυτοσαρκασμό, γιατί ο αυτοσαρκασμός νομίζω ότι είναι, αν το θες, το χαρακτηριστικό του δυνατού. Αλλά και με έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο. Με την έννοια ότι τολμάει κάποιες φορές αυτά που άλλοι δεν τόλμησαν ποτέ. Τολμάει να παίξει κορώνα γράμματα πολλά πράγματα, όπως και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην καριέρα του. Τολμάει να κλείσει πολλές πόρτες λόγω του ότι είναι αντιδραστικό στοιχείο και ότι τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, αυτός, φίλε και φίλοι τηλεθεάτρια, είναι ένας πολύ καλός μας φίλος, αλλά ένας καταπληκτικός τοπίος και ένα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπάμε. Extreme τύπος και αυτό μου αρέσει. Και όσο πέρασε τα χρόνια έγινε πιο extreme, γιατί εγώ το ξέρω και από παιδάκι. Όχι, δεν είναι από αυτούς που έπαιζα στα γόνατά μου, έχουμε την ίδια ηλικία. Αλλά τουλάχιστον ηλικιακά βρεθήκαμε έτσι στα καλλιτεχνικά και στα media πολλά, πολλά χρόνια πριν. Είναι ο Φώτης Σπύρου που είναι αποκλειστικά. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Ναι. Καταρχήν είστε πολύ φίλοι και δύο και σταματάμε μηχανία. Γιατί? Έτσι ήθελα να πω. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω. Δεν κατάλαβα. Να σου πω, σας ξέρω για τους δύο χρόνια. Πολλά. Θέλω να σου πω ότι αν και μπαίνουμε έτσι και σε πολύ χειμωνιάτικο και εορταστικό κλίμα, έχεις καταρχήν αυτό το εορταστικό στυλ. Εκπληκτικό δίσκο. Ότι διατηρείς αυτό το hockey στυλ και εννοείται πάντα. Αυτό το στυλάκι το... Ξέρεις γιατί, είμαι καυτός άντρας. Έτσι. Αυτό το ξέρω ανέκαθεν ήσουν. Δεν το ξέρεις εσύ. Όχι, δεν το ξέρω προσωπικά. Λέει αυτό σου λέω. Ακούω, δεν ξέρω τι έχεις ακούσει. Ναι. Όλα είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, γι' αυτό, αυτό λέω. Ωραία. Πάντως, εγώ έχω εμπειρία. Εσύ μπορούμε εμπειρία. Να το πούμε αυτό. Το ξέρεις. Και μάλιστα την είχαν καταγράψει στο περιοδικά. Λέω ψέματα, μωρά μου. Όχι, λες μωρό μου ψέματα. Εννοείται. Είχαμε μια εμπειρία. Και όχι μόνο αυτό. Και όσοι θέλουν να έχουν εμπειρία μπορούν να απευθυνθούν στην εκπομπή. Και... Ναι, εντάξει. Η εκπομπή πρέπει να σου πω ότι για κάποιους καλεσμένους λειτουργεί και ως ανίτα. Δηλαδή αφήνεται στοιχεία ναι. Και εγώ τα προορίζω στον ενδιαφερόμενο. Άξω αμύτα, νόμιζα να χυμώ. Όχι, ανίτα και εγώ τα προορίζω στον ενδιαφερόμενο και έτσι πάει... Λέγοντας. Πάει λέγοντας. Ναι, να σου πω, επειδή έχω πάρα πολλές προσφορές, αλήθεια το λέω. Θα ζυγίσουμε τις καλύτερες. Παιδιά, δεν μπορώ πάνω από 7 φορές τη μέρα. Ναι, όχι. Δεν μπορώ. Κάποτε μια κοπέλα που είχα συνεντευξιάσει πριν γίνει η παρουσιάστα μου και πει. Τι τις έκανες? 10 με 12 συνεντευξιάσει. Πού, εδώ στην εκπομπή ή στο σπίτι σου? 10 φορές με 12 τη μέρα είναι το φυσιολογικό. Εγώ 7 φορές. 7 με 8 το πολύ. Καλά είναι νομίζω. Καλά είναι. Είμαι και 40 πια, μωρέ. Παλιότερα είχα και 15. Δεν ναι, είναι, ναι, αλλά πλέον είσαι... Φόρτωνα 15. Να σου πω κάτι. Πες μου ό,τι θέλεις. Εγώ προχτές φόρτωσα, άκου, είχα πάει, φόρτωσα καταρχήν όλο το παπαγκάζ με ψώνια. Εγώ δεν μιλάω για τέτοιο φόρτωμα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ψώνια. Θέλω λίγο να δεις γιατί λίγο είναι έτσι λίγο... Είναι λίγο αριστερά. Ναι, είναι λίγο... Όχι, το άλλο είναι λίγο έτσι... Λίγο, είναι λίγο, ναι. Λίγο έτσι είναι λίγο... Από εκεί. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι, ναι, για πες μου λίγο κάτι. Θέλω να βλέπω το φόρτο Σπύρου. Παρακαλώ. Μα πώς μου αρέσει αυτό το ντυσμό σου. Ειλικρινά είμαι, δηλαδή, έχω τρελαθεί. Ναι. Από τα ωραίτερα πλάνα. Είμαι ο εαυτός μου. Πολύ σημαντικό. Αφού με ξέρεις χρόνια. Δεν με ξέρεις τώρα. Όχι, δεν γνωρίζω αυτό είναι τώρα. Που αγαπώ. Ότι ήσουν πάντα ο εαυτός ναι. Σου όμως. Πάντα είμαι ο εαυτός μου. Πάντα θα είμαι ο εαυτός μου. Ενοχλεί και πάντα θα λέω την αυτό. Αλήθεια. Ρώτησέ με σε ό,τι θέλεις. Ενοχλεί κάποιος που είσαι ο εαυτός σου. Ναι, πολλούς. Ναι. Ναι, πολλούς. Και πώς αντιδράς? Κοινός απαξής. Ναι, και πολύ καλά κάνεις. Αυτό σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Θες να το πω και με άλλη λέξη. Όχι. Αυτό σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα κοινικά. Εμένα. Στη δουλειά. Καθόλου. Όχι. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικό. Είμαι αυτός μου. Είμαι 40 χρονών. Είμαι απολύτως ενήλικας. Ενήλικος. Δεν έχω κανένα θέμα.
Και όποιος έχει θέμα μαζί μου, αν θέλει στα δύο μέτρα, να μου το πει. Η Εσπέρα το λύσει μόνος του. Ναι, βεβαίως. Απλά. Όχι, 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 δεν με έχει πει κανένας στη ζωή μου που κατάλαβες. Τι, ναι, όχι, εντάξει. Δεν με έχει πει. Έλα, άμα είσαι μάγκας, έλα να με πεις. Ναι, κοίταξε, λοιπόν, θέλω λίγο να πιάσουμε λίγο τα γεγονότα από την αρχή, από τη σειρά. Σωστά. Και να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα, έτσι για να διαλευκάνουμε λίγο αυτό το όλο που λέγεται Φώτης Πύρου και που το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον προς το καλοκαίρι και λίγο πριν, έγινε. Έγινε ένας έτσι μεγάλος πανικός, πάντοτε εκλεπτισμένα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της διοντολογίας. Λοιπόν, αλλά σου, λίγο πριν συνεχίσεις, θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα στο εξωτερικό είναι γελίο. Ναι. Όλο αυτό που συνέβη. Σαφώς, αλλά ό,τι είναι ξαφνικά, γελίο. Ξαφνικά συνέβη ένα πράγμα το οποίο ήταν μια. Τι ώρα παίζει η εκπομπή? Όλη την ώρα. Ωραία. Μια. Να, ωραία. Τρίτη. Μα σημειώνει. Έχω πήξει στον μπιπ απόψε. Απόψε έπηξα στον μπιπ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι μια βλακεία. Ωραία. Έτσι. Όλο το πράγμα. Δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι, να μου πει εμένα ποιος, τι και γιατί. Ωραία. Πες μου. Και ταξιδεύεις και πολύ εσύ, έχεις πολλές νοοτροπίες. Να τον πιάσουμε. Ζήσει. Λοιπόν, ο Φώτης ο Σπύρου καταρχήν για τον κόσμο Ρώσο. Και τον νεότερο. Φώτης Σπύρος. 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 Τι είπε. Φώτης Σπύρου. Ο Φώτης ο Σπύρος, γιατί αλλάζει, δεν είναι ο... Φώτης Σπύρος είναι. Ο Φώτης Σπύρος. Σπύρου είναι η γυναίκα. Είναι ο... Είναι, η μάνα μου είναι η Αναστασία Σπύρου. Εγώ είμαι Φώτης Σπύρος. Ναι. Ναι, περίεργο, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Άντε βρε. Καλά, ναι. Όλοι με λένε Σπύρου για μένα. Κοίταξε, να ξέρετε όμως ότι υπάρχει, ας πούμε, Τατιάνα Στεφανίδου, υπάρχει όμως και Τατιάνα Στεφανίδη. Σε παρακαλώ, μην ναι. Μιλάς για αυτήν και θα αρχίσουμε να μιλάμε. Ναι, για όχι, δεν μιλάμε. Ναι, πάμε λοιπόν να πούμε. Έφυγε. Λοιπόν, μην με προκαλείς. Ναι, ναι, όχι, είστε πως έχεις σήμερα. Δεν θα μιλάς με τα ακουστά, είσαι ακουστικός τύπος. Ωραία, λοιπόν. Ακουστικός. Άκου να δεις. Θέλω λίγο να. Μιλάμε λοιπόν για τον Φώτη, για έναν καταπληκτικό ηθοποιό που πριν από λίγα χρόνια άφησε το δικό του μοναδικό στίγμα από πολύ μεγάλες συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες, θεατρικά, τηλεπαιχνίδια, όταν οι άλλοι βλέπαν την τηλεόραση με κι άλλα. Αυτό λέω, τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι εγώ μεταφράζω πάρα πολλές γλώσσες, είναι ότι εγώ γράφω δικά μου κείμενα και παίζονται. Πάρα πολλά, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και επίσης, έχω δικά μου θέατρα. Ναι. Ναι. Μιλάς ξένες γλώσσες αρκετές. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Άπτες τα πόσες που ναι, μπορείς να είσαι και μεταφραστής αυτό. Μπορώ να μεταφράσω 7. Μιλάω 11. Πλάκα τώρα μου κάνεις. Δεν μπορώ, δηλαδή μου είναι αδιανόητο. Ξέρω ότι λες αλήθεια, αλλά μου είναι αδιανόητο 7 γλώσσες. Ναι, γιατί ο πατέρας μου, όχι ο βιολογικός, αυτός που θεωρώ εγώ πατέρα, με έμαθε και ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας, πάρα πολύ, που το ξέρει όλη η Ελλάδα, και γράψει αυτά. Όταν λες με έμαθε, εννοείς δεν είναι πια στη ζωή, πριν από λίγο καιρό. Όχι ο βιολογικός. Αυτό όχι, πριν από λίγο καιρό όμως, να πούμε, ένα άσχημο γεγονός, ότι έχασε το βιολογικό σου πατέρα. Πράγμα το οποίο δεν το έχεις βγάλει προς τα έξω. Όχι, ποτέ. Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος. Ναι, καλά, δεν είναι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, δεν είναι ότι τον λυπόμαστε, είναι δεν κάτι, πιο, με κάτι μες στην καθημερινότητα. Αλλά ενώ ότι συνήθως... Θα βγω να πουλήσω τι, ότι πέθανε ο πατέρας μου. Άσε με τώρα. Ναι. Ο πατέρας μου, ουσιαστικά αυτός που εγώ μου έμαθε, αυτός που εμένα με έμαθε να σκέφτομαι, να φαντάζομαι, να έχω χιούμορ, να αυτό κτλ, με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Γίνεσαι λοιπόν για τον κόσμο αποδεκτός, αγαπητός μέσα από όλα αυτά που κάνεις. Πίστεψέ με ότι ο κόσμος, αυτό θα σου φανεί πολύ περίεργο. Με όλη μου τη στάση, εγώ δεν βγαίνω γενικότερα. Έτσι, δεν βγαίνω έξω και το ξέρεις. Ναι. Και το ξέρετε και οι δύο πολύ καλά. Γιατί με έχετε προσκαλέσει πολλές φορές και δεν έχω έρθει. Σωστά. Ναι, όχι, δεν παραξηγιόμαστε γιατί ξέρουμε ότι δεν βγαίνει. Αν σε έβλεπα όμως, ας πούμε, σε κάνα άλλο πάρτι, θα γινόταν χαμός. Ακριβώς. Το ξέρω πολύ καλά, με ξέρετε και οι δύο πολύ καλά. Ουσιαστικά, επειδή ούτε βγαίνω ούτε τίποτα, εγώ κάθομαι και φαντάζομαι. Ότι βγαίνεις. Φαντάζομαι. Πράγματα γενικά. Φαντάζομαι. Ναι. Φαντάζομαι και διαβάζω πολύ. Διαβάζω πολύ. Έχω 9.500 θεατρικά έργα.
Είμαι ο ηθοποιός που έχει τα περισσότερα θεατρικά έργα στην Ελλάδα. Που δεν υπάρχουν αυτά. Εννοείς τα έχεις διαβάσει. Εννοώ ότι τα έχω διαβάσει μέχρι την τελευταία λέξη. Παράγραφο. Τελικά νομίζω ότι βρίσκεις τον εαυτό σου περισσότερο στο διαβάζω και δημιουργώ ένα έργο ή στο παίζω ένα έργο. Στο μπορώ να μεταφράσω, στο μπορώ να παίξω, στο μπορώ να δημιουργήσω, στο μπορώ να φανταστώ, στο μπορώ να είμαι καλά. Αυτό έχει σημασία. Το τελευταίο. Ναι. Θέλω να είμαι καλά. Κατάλαβες. Και δεν επιτρέπω σε κανένα πια στα 40 μου χρόνια. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Αυτή τη στιγμή σημασία έχω εγώ και ο γιος μου. Ναι. Ένα πράγμα που ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί αυτό δεν έχει γίνει προς και σου πήγα την άδεια για να στο ρωτήσω και μου λες επειδή είσαι φίλος μου, ας το συζητήσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε να μιλήσουμε. Ναι. Εδώ. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο 100 συνεντεύξεις, χιλιάδες εξώφυλλα, τι να λέμε τώρα, δεν θα πούμε για αυτά, έχουμε άλλα πολύ σημαντικά να πούμε και κοινωνικά πράγματα. Που δεν έχει όμως ποτέ δημοσιευτεί το ότι έχεις έναν γιο 17 χρονών. Δεν είναι 2 χρονών, δεν είναι 5. Δηλαδή δεν το κάτσεις μυστικό 6 μήνες ότι γέννησε και δεν το μάθει κανείς. 17 ολόκληρα χρόνια. 17 χρονών. Βασίλη. Φοβερό. Βασίλης. Να σου φοβερό. Που το κράτη που τόσα χρόνια δεν το ξέρει κανείς. Μαγκιά μου. Ναι. Σωστά. Μαγκιά μου. Και αξιοπρεπέστε τη μαγκιά σου. Συγγνώμη. Μαγκιά μου. Δεν ήθελα ποτέ να βγει φωτογραφία. Δεν θέλει και αυτό. Προστάτευσε αυτό το παιδί, βέβαια. Προστάτευσα το παιδί μου. Όταν γίνει ενήλικας, εάν αποφασίσει. Δική του επιλογή. Εάν αποφασίσει να πάμε μία φωτογραφία ή ας πούμε ο άντρας μου, ξέρει κανένας τον άντρα μου. Όχι. Κανένας. Δεν θα το μάθετε. Αλήθεια λες. Καλά, αφού είναι και δικός και το μάθουμε, τι δεν εμείς δεν μας πειράζει. Δεν θα το μάθετε. Τώρα, αν θες να τον δανείσεις, θα πρέπει να τον βγάλεις. Μήπως κάποιος όλος τον θέλει. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν νομίζω ότι θα τον δείτε. Εύκολα. Τον έχεις κλειδωμένο, παιδί μου, τον Χριστιανό. Καθόλου. Εγώ δεν έχω κλειδωμένο. Ναι, κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Φώτη, άμα εγώ σε τον κυκλοφορήσεις. Δεν κυκλοφορώ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Από το σπίτι μου. Συγγνώμη, Ελλάδα, πηγαίνει ένα φαγητό, δεν θα πάτε. Συγγνώμη. Είμαι στο σπίτι μου, με περιμένουν να παίξω 5 μ***ς. Μάλιστα. Ναι. Σημειώνεται. Σήμερα θα είναι η εκπομπή της σημείωσης. Ναι, και και ξανά σημείωση. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν τραπώ. Λοιπόν, δεν προστατεύω και τον άντρα μου και το παιδί μου. Τελείως. Ναι, να διευκρινίσω ότι αυτό το παιδί δεν έχει γίνει με αυτόν τον άντρα. Όχι, έχει γίνει με γυναίκα πριν 17 χρόνια. Ναι. 8. Η οποία ούτε αυτή την ξέρουμε. Ούτε αυτή την ξέρετε. Μάλιστα. Δεν είχε σχέση με τον χώρο φυσικά. Όχι καμία. Παναγία μου. Και λογικό. Άσε καλέ. Να το κάνουμε φυσιολογικό το παιδί. Ναι. Ο χώρος αυτός τι έχει τελικά, γιατί λες το κάνουμε φυσιολογικό. Τι έχει ο χώρος, αφού σε αυτόν τον χώρο και εσύ δημιούργησες και αναπτύχθηκες. Αλεξάνδρα και Εύη. Τώρα θέλει να πούμε. Θέλεις, όχι, θέλεις τι να, έχει. Θέλεις εκλεπτισμένα, μου, τι έχει αυτό ο χώρος. Να σου πω, θέλεις να απαντήσεις μόνος σου στην ερώτησή σου. Όχι. Εγώ δεν έχω ναι, απαντήσει. Όχι, όχι. Δηλαδή εσύ τώρα. Να σου απαντήσει, Εύη. Όχι. Εσύ αν έλεγες. Δηλαδή αν ξαναγεννιώσουνα τώρα και έπρεπε να επιλέξεις μόνος σου ποιο χώρο θα επιλέξεις. Δεν θα ξαναμπαίνεις στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή σε αυτό που έχεις κάνει ήδη. Μάλλον όχι σε αυτή τη χώρα, εγώ νομίζω. Η κυρία απάντησε. Θα έγινε, θα γινώσουν αυτά, αλλά σε μια άλλη χώρα. Ναι. Αυτό δεν θα μου πεις. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν και είμαι από τους προνομιούχους, έτσι, γιατί έχω τα θέατρα, έχω σινεμά, έχω αυτά, έχω, δόξα ο Θεός, μπορώ και βιοπορίζομαι, έτσι, μα την Παναγία, την παράταγα. Ναι. Και για ποια χώρα θα το έκανες. Όχι, πρόσεξε. Γιατί μιλάμε σοβαρά τώρα, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αν και δεν είναι μέρα. Μα όλη την ώρα μιλάμε ναι, σοβαρά. Ναι, όχι. Αν και δεν είναι. Εγώ θέλω να κάνουμε πλάκα και γιατί μαζί κάνουμε πλάκα πάνω. Ναι, εγώ όμως θέλω να μιλήσω σοβαρά ωραία, και πλάκα. Ωραία. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Ντρέπομαι. Μας έχουν κάνει ζητιάνους της Ευρώπης. Έχεις πάρει εσύ ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια που αυτοί έχουν πάρει. Γιατί, για να κεφαλαίωση των τραπεζών. Εγώ τι. Εγώ τι έχω πάρει, εσύ τι έχεις πάρει. Ναι, εάν δεν δουλέψεις, θα πάρεις ένα ευρώ. Όχι. Η Εύη, όχι. Εγώ όχι. Και με ενδιαφέρει εμένα και με νοιάζει εμένα το αν θα πάρουμε τα δισεκατομμύρια. Μην τα πάρουμε, ρε. Μην τα πάρουμε, δεν τα θέλω. Ναι, εγώ αλλά... ζητιάνος Ευρώπης δεν γίνομαι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, αν έφυγες να ζήσεις σε μια άλλη χώρα, σε ποια θα πήγαινε. Θα πήγαινα. Σε ποια. Κοίτα, θα πάω τώρα για Χριστούγεννα, θα πάω Σουηδία. Ναι. Έτσι, στο χώρο. Για πάω να κάνω Χριστούγεννα. Θέλω λίγο να δω εκεί πέρα.
θα πήγαινα στο Άμστερνταμ. Mm-hmm. Ολλανδία. Έχω ζήσει, ούτως ή άλλως, έχω ζήσει στο Άμστερνταμ. Έτσι. Mm-hmm. Λονδίνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Παρίσι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κατάσταση. Σωστά. Δεν είναι σε κατάσταση. Έτσι. Και μετά θα έφευγα για Λατινική Αμερική. Ναι, και από εκεί δεν το συζητώ. Και από εκεί θα πήγαινα. Και εγώ μπορεί να πήγαινα εκεί. Παιδιά, βέβαια, μιλάω πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Είμαι, ναι, ναι. Είμαι, βέβαια, μου είπες Λονδίνο, μου είπες Παρίσι, μου λες δεν θα γινόμουν. Σου λέω Ευρώπη, ναι. Το σου είπα και... Εκτός Ευρώπης, ναι. Τι είναι αυτό που αν μπορούσες να αλλάξεις στην Ελλάδα, που μας έχουν κάνει ζητιάνους της Ευρώπης, πέρα από αυτό, και αύριο σε βάζαμε ένα μαγικό ραβδί. Συμφωνείς αυτό που είπα. Ναι, συμφωνώ, αλλά συμφωνώ ότι και η Ευρώπη περνάει την ίδια κρίση πολλές χώρες. Δηλαδή, σε πάρα πολλές χώρες. Ακολουθούν τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Τι είναι αυτό όμως που εσύ θα άλλαζες σε αυτή τη χώρα που άλλαξε προς το χειρότερο και πρέπει να το ξαναεπαναφέρουμε για να είμαστε καλά. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και θέλω να σου απαντήσω. Και νομίζω ότι θα σου απαντήσω εμπεριστατωμένα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ψηφίσαμε μια κυβέρνηση αριστερή. Έτσι. Ωραία. Ψηφίσαμε Τσίπρα. Όχι στις τελευταίες εκλογές, στις προηγούμενες. Εγώ τον ψήφισα. Και το λέω. Έλεγε ότι θα αφαιρέσει τα μνημόνια, ότι κατά μνημονίων αυτό και πήγε και υπέγραψε την καταδίκη μας. Έτσι. Το όχι ή το ναι, όταν η Ελλάδα ψήφισε 62% έτσι, και πήγε αυτός και υπέγραψε και τα έχει ξεπουλήσει όλα. Όλα. Τα ξεπούλησε όλα. Είμαστε καταχρεωμένοι. Δεν ξέρουμε τι έχει δώσει. Ναι, από την άλλη, άλλοι λένε ότι αν δεν το έκανε αυτό. Θα τα πέρανε μόνοι τους. Ναι. Να έφευγε. Θα τα πέρανε και μόνοι τους από την άλλη όμως. Να έφευγε από τη διαπραγμάτευση και να γυρνάμε στην αρχή. Τελειώνουμε, ρε παιδιά. Το χρέος δεν θα σβηνόταν όμως. Δεν αλλάζει κάτι στο χρέος. Κάνεις λάθος. Πώς θα σβήσετε το χρέος. Ποιο χρέος. Το χρέος. Μα υπήρχε ήδη χρέος. Άστο καινούργιο. Εγώ έλεγα να φύγουμε από την Ευρώπη. Τελείως. Να φύγουμε με την Ευρώπη. Ούτως ή άλλως η Μέρκελ είχε τέτοιο. Είχε επαφές, γιατί αν φύγουμε εμείς από την Ευρώπη θα είναι. Μεγάλη αλυσίδα. Είναι μεγάλη Domino. Αλυσίδα. Ναι, ναι. Και αυτή, το plan B, το δικό τους, είναι η Αλβανία. Να μπει η Αλβανία. Και να είναι όπως είμαστε εμείς, να είναι αυτή. Ωραία. Τι κάνουμε με τους μετανάστες τώρα. Το έχουν πάει πολύ σοβαρά. Αν θέλετε, το κάνουμε. Ναι, όχι, θέλω να ολοκληρώσω σκέψη. Λοιπόν, με τους μετανάστες. Μας βοηθάνε πουθενά. Έχουν βουλιάξει τα νησιά. Βοηθάνε τσέπη κάποιον. Με ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να κατουρίσουν, δεν έχουν να πάνε στην τουαλέτα. Δηλαδή, συγγνώμη, και πνίγονται στη θάλασσα. Και τι μας κάνουν εμάς, τι μας κάνουνε, τι μας βοηθάνε, σε ναι, τι. Στην ουσία, σε τίποτα. Σε τίποτα. Αλλά από την άλλη όμως είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν κατάλαβες. Αυτό εννοώ κι εγώ. Δεν κατάλαβες. Εγώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους. Ναι, κατάλαβα. Εγώ κατηγορώ μια Ευρώπη η οποία μας έχει. Μπιπ. Κατάλαβες. Το είπα μόνο. Μας έχει για χέρι. Μπιπ. Λοιπόν, κατάλαβες. Δεν μας βοηθάει κανένας. Ναι, αλλά μην ξεχνάς και μιλήσουμε ότι έχουμε χρήμα, έχετε χρήμα για αυτόν τον λόγο. Το μόνο που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα βγει... Τώρα θα πω τι άλλο μπιπ, το να ξέρεις. Όχι, χωρίς τη λέξη. Ωραία, χωρίς τη λέξη. Λοιπόν, το μόνο που μας νοιάζει, μπιπ, είναι ποιος θα βγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ναι. Εδώ δεν θέλει μπιπ, δεν μας νοιάζει. Όχι, Νέα Δημοκρατία θέλει μπιπ. Ναι. Αυτό θέλει μπιπ. Ναι. Μην πω και Άδωνο Γεωργιάδη, αυτό θέλει δύο μπιπ. Αυτό θέλει πολλαπλά, ούτε καν δύο. Γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Και να σου πω, δεν χρωστάω σε κανέναν. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Και δεν μεταΐζει κανένας. Έχετε και το επόμενο. Ναι, πες το. Όχι. Εντάξει. Μπράβο. Εμένα βοηθάς. Μόνο του. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι.
Αφήνουμε όλο αυτό λοιπόν έτσι. Θέλω να ακούσω και έτσι. Γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι στον κόσμο του, που λέει: έχω τα θέατα μου, έχω τα έτσι με το λαό μου, έχω τον άντρα μου, το παιδί μου κτλ. Νομίζω ότι σου λέει αυτό. Εντάξει, γιατί τον νοιάζει, είναι στον κόσμο του. Όμως εγώ ήθελα να ακουστεί και η κοινωνική σου θέση και η άποψη που είναι και τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη. Και που ταιριάζει με πάρα πολύ κόσμο. Ενώ είμαι πολύ φίλο και σε αγαπάω πολύ, το ξέρει. Έχουμε να κάνω όμως και το συνήγορο του διαβόλου για του τηλεθεατέ. Γιατί αυτό καθιστά και να παρουσιαστεί ολοκληρωμένο. Λένε κάποιοι λοιπόν, είπανε τώρα. Εσύ είσαι ολοκληρωμένος, θα παρουσιαστείς τώρα. Ωραία, λοιπόν, γέλα τώρα λίγο. Ολοκληρωμένος, είμαι πάνω από το ολοκληρωμένο. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω. Ναι, για πες μου. Ένας όμως άνθρωπος ο οποίος... Έχω ξαπλώσει και στο ευχαριστήριο το ζώο. Είμαι ολοκληρωμένος, πες μου. Ένας όμως άνθρωπος, είπανε πολλοί όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο και όλα αυτά, ότι τι έπαθε ο Φώτης, δεν είναι ο Φώτης καλά, ο Φώτης τρελάθηκε, κάτι τον πείραξε. Ναι. Ή ότι ο Φώτης θέλει να τα βάλει για να προκαλέσει, ή ότι ο Φώτης θέλει να τα πει για να δημιουργήσει ίντριγα, ή ότι ο Φώτης θέλει να μην πάλι μπροστά. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Φώτης, γι' αυτό και σε κοντά μας. Όμως για το συνήγορο του διαβόλου τι απαντάμε. Θα βάλεις μπιπ τώρα. Συνέβη όχι, κάτι, θα ποτέ. Θα μου το πεις με κλεπτισμένο τρόπο ποια είναι η απάντησή σου. Έχει ανάγκη ο Φώτης να βγει. Άκου να σου πω. Ο Φώτης ουσιαστικά δεν έχει καμία ανάγκη κανέναν. Για κανένα λόγο. Πάντα θα είναι ο Φώτης και πάντα θα έχει την άποψή του. Και πάντα θα κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Γιατί ας πούμε το είπες τώρα και δεν το είπες πριν 5 χρόνια. Γιατί δεν γούσταρα. Έτσι, τι. Ναι. Έτσι γούσταρα. Όποτε θέλω, εγώ θα το πω. Όποτε θες, εσύ θα το πεις. Μ' αρέσει. Δεν κατάλαβα. Ναι, και. Ναι. Και επειδή τους φάνηκε παράξενο κάποιων ανθρώπων ότι ένας άνθρωπος, γιατί είμαι ο πρώτος, το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που λέει θα παντρευτεί τον άντρα του. Όχι ότι είμαι γκέι, και ο Φώτης το έχει πει, ο Σεργουλόπουλος, έτσι. Και πάρα πολύ. Και, ναι, ακριβώς. Και πάρα πολλοί άλλοι. Ωραία. Μπιπ. Δεν θέλει, δεν θα πείσω το παντελόνι σου, το παπούτσιο σου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είπα θα παντρευτώ τον άντρα μου. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα. Και ξαφνικά νομίζανε ότι εγώ τρελάθηκα. Δηλαδή η Στεφανίδου, ο Λιάγκας βγήκε και τσακώθηκε με τη Σκορδά την επόμενη μέρα. Και μετά βγήκα εγώ, μίλησα και μου ζητάει συγγνώμη τρεις μέρες. Δηλαδή, έλεος παιδιά. Ξαφνικά έπαιξε το θέμα, έπαιξε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα το θέμα ποιο. Έπαιζα πριν τον Βαρουφάκη και τον Τζίπρα. Στα κανάλια, στα δελτία. Τι. Ναι. Τι. Ότι τι. Ότι θα παντρευτείς τον άντρα σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, δηλαδή ο κόσμος για στο σπίτι. Τον κόσμο. Άσε μας τώρα, μωρέ, ναι. Τώρα. Έλα, δίκιο θέλω να καλύψουν άλλα πράγματα. Έλα τώρα. Δίκιο έχεις, ναι. Και βέβαια έχω δίκιο. Έπαιζα πριν, δηλαδή το πρώτο θέμα στα κανάλια. Γιατί. Γιατί η δουλειά δεν έχει ο... Ναι, αλλά να σου και... πω. Για την Ελλάδα όμως δεν θεωρείς ότι αυτό είναι λίγο εξεταριστικό. Να σου πω. Επειδή περίμενε. Το λέμε. Να σου πω κύριε Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε, άκου να σου πω το εξής. Επειδή με ξέρεις πάρα πολύ και πολλά χρόνια, δεν με αφορά η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα εδώ ζεις. Περίμενε. Εδώ δραστηριοποιείσαι με τα θέατά σου, εδώ είναι... Ωραία. Άκου να σου πω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε δεν έχω επαγγελματικό πρόβλημα. Έτσι. Κανένα. Και μπορώ να σου πω ότι μπορώ, ακόμα και να είχα, γιατί ήξερα τι θα κάνω. Έτσι. Ήξερα ότι μπορεί να εισπράξω οτιδήποτε... Αρνητικότητα. Οποιαδήποτε αρνητικότητα. Σωστά. Βγήκα σαν μάγκας και το είπα. Τελείως. Γιατί αρχίσαν και γράφουν μαγκίτσες. Κατάλαβες. Και εγώ δεν ήθελα αυτό. Εδώ πάει μπιμπάκι, δεν είναι. Ναι. Μην βάλετε, σημειώστε το, αλλά μην βάλετε το κανονικό μπιμ, βάλετε το μπιμπάκι. Λοιπόν, είναι μικρές. Είναι μπιμπάκι. Θα πω άλλη λέξη τώρα, θα μπιμπ. Όχι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εγώ, επειδή είχα τα κοκότσια και βγήκα και το πάρω. Έτσι, για να μην αρχίσουν και γράφουν από εδώ και από εκεί πλακίες. Ιστορίες διάφορες. Ναι. Βγήκε και το είπα, το δήλωσα για να τελειώνει. Ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Έτσι. Γιατί αναβλήθηκε αυτός ο γάμος? Γιατί πέθανε ο πατέρας. Α, γι' αυτό καθαρά και μόνο δηλαδή. Εντάξει, σημαντικό δεν το συζητάμε. Όλη αυτή η παρεξήγηση που έγινε με την κουμπαριά, τελικά. Αυτό ήταν ένα δικό της θέμα. Δικό της θέμα. Που δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε. Η κουμπάρια. Ναι. Η κουμπάρια. Ποια ήταν η κουμπάρα. Επειδή μην αναφέρω μόνο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, επειδή υπήρχε ένα... επειδή έγινε μεγάλος δώρος, φοβήθηκε... Το ανέρεσε, δεν ήθελε οτιδήποτε. Ναι, πού θα γινόταν ο γάμος. Κοίτα, άκου να σου πω. Είτε να γίνει στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μετά όλο τον δώρο που έγινε, σε μία εβδομάδα ψηφίστηκε. Ναι. Ψηφίστηκε. Μα υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα ψηφίστηκε. Μία εβδομάδα μετά τον δώρο ψηφίστηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Μία εβδομάδα μετά τον δώρο. Άκου να δεις. Ελπίζω να κατάφερα κάτι. Ναι, σαφώς. Ναι, αλλά θα χάσουμε το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, μην με εκνευρίζεις. Μπορώ να σε πάω. Θα το πάτε μετά ως κανήλιο. Μην συγχωρείς δηλαδή. Να σου πω, εγώ... Εδώ πέρα θα κάνουμε, ναι, όχι, θα πάμε ένα ταξίδι, αλλά σταμάτα. Άσε μας τώρα, γιατί ούτως ή άλλως έχασα και άλλα πράγματα. Γιατί μετά θα πήγαινα Μαϊάμι, Χαβάη κτλ. Αλλά μου είναι πολύ πιο εύκολο, επειδή θα δουλέψω, θα είμαι εδώ πέρα, μου είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει εδώ. Και θεωρώ ότι κάτι κατάφερα. Σαφώς. Θέλω έτσι πριν πάμε σε μικρό διαφημιστικό και θα πιστέψουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για να περάσουμε λίγο και στα επαγγελματικά. Έτσι, μια και έχουμε πιάσει αυτή τη συζήτηση, θεωρείς μέσα από την εμπειρία σου. Θεωρείς ότι. Εμένα δεν μου έδωσε φυλάκι. Δεν είσαι παρουσιάστρια. Είναι δίπλα μου, γι' αυτό τυχαίνει. Έχει κάποια καλά αυτή η θέση. Μόλις περάσουμε το διαφημιστικό. Έτσι, έτσι. Επίσης φοράει και κότσο σήμερα, αυτό είναι λίγο διαφορετικό βολέπι. Τι φοράει? Κότσο. Έχει το κότσο μαλλί. Δεν φοράει. Κότσο μαλλί. Αγάπη μου, γλυκά. Το φοράει ένα λέξη. Όχι, εννοώ. Δεν σε πήρα και το έβαλα. Όχι, εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, μη σκοτώνται. Λοιπόν. Μπλάκα κάτω. Έγινε λοιπόν όμως και ένας δώρος όταν ο αγαπημένος Φώτης, γιατί ξέρετε, το έχω δηλώσει, ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου εμένα παρουσιαστές, και ο Φώτης και η Μαρία, επειδή είναι και ντουέτο. Ο Φώτης με τη Μαρία. Λοιπόν, είπε ας πούμε για το παιδί του. Και έχει γίνει ένας δώρος ότι ένας άντρας δεν μπορεί μόνος του να μεγαλώνει ένα παιδί και αυτό το παιδί να μεγαλώσει έχοντας τα πάντα και σωστά και αυτά και από εδώ και από εκεί. Ωραία, θέλεις να απαντήσεις εσύ στην ερώτησή σου ή να απαντήσω εγώ? Όχι, να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε ένα άλλο θέμα. Αγάπη γιατί... μου, υπάρχουν οικογένειες που τα παιδιά τους τα μισούνε και περνάνε σκ***α. Μπιπ. Ουσιαστικά, εγώ μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί πολύ με πολύ αγάπη και να μην έχει κανένα πρόβλημα και κόμπλεξ. Κατάλαβες? Ναι. Γιατί όταν έγινε ό,τι έγινε ο δώρος, εγώ αναγκάστηκα να πάρω μερικά, δηλαδή τη βαφτισιμιά μου. Και θα της πω, αγάπη μου, γιατί πάει σχολείο, είναι 17 χρονών. Και της λέω, έχει γίνει αυτό. Μου λέει, ναι, το ξέρω και τα λοιπά, στην τηλεόραση. Λοιπόν, της λέω, θέλεις να βρεθούμε να μιλήσουμε λίγο? Γιατί κάποια παιδάκια μπορεί σωστά, να σου πούνε, μπορούν να σου πούνε κάτι και να για τον ονό σου. Κάτι για τον ονό σου. Και μου λένε, ναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρω ότι θα τους απαντήσω. Μπράβο της. Ναι. That's it. Εγώ μπορώ να αγαπήσω και μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί πολύ καλύτερα από πολλές οικογένειες άντρα-γυναίκα. Ναι. Έτσι, ναι. Που μεγαλώνουν σε κατ***. Μπιπ. Να μας τα θυμίσει, γιατί μπορεί και εμείς στον αέρα είμαστε κάποιο μπιπ να μην έχει μπει. Μετά να το βάλουμε μετά ετεροχρονισμένο. Μπιπ! Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι μεγάλη αλήθεια. Θα πάμε έτσι με αλήθειες και με μόνο αλήθειες θα επιστρέψουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε. Ο Φώτης είναι εδώ κοντά μας γιατί έχει να μας πει πάρα πολλά και με επαγγελματικά πράγματα. Γιατί, τα είπαμε μόνο. Εντάξει, έτσι λίγο, δεν πειράζει. Το επαγγελματικό είναι πολύ βασικό. Κάτσε να κάνω διαφήμιση του εαυτού μου. Ναι, όχι διαφήμιση, παιδί μου, κάτω για δυσφήμιση. Μόνο δυσφήμιση μπορώ να κάνω. Και επιστρέφοντας, αλλά είχε πει όμως η Έμνη στη Βουγιουκλάκη ότι ας με δυσφημούν αρκεί να προφέρουν σωστά το όνομά μου. Έτσι. Και η Μαλβίνα Καράλη. Τώρα. Και η Μαλβίνα. Και δύο πολύ μεγάλες κυρίες. Πάμε και επιστρέφουμε. Φύγαμε παρακαλώ.
Ελαστικά Μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα. Κωνσταντινούπολεο, 44 Περιστέρη. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας εδώ με Φώτη Σπύρο. Σωστά. Ναι, σωστά. Ωραία. Δεν σε είχαν ρωτήσει ποτέ ποιο από τα δύο είναι το... σου έχει τη σημεία, το όνομα. Το τρίτο. Μπιπ. Ναι. Δεν σε έχουν ρωτήσει. Τώρα το θες να ακούσεις. Μην μου δίνεις πάσες. Μην μου δίνεις πάσες. Όχι όταν είσαι επώνυμος. Μην μου δίνεις πάσες. Στην αρχική σου μορφή, σαν παιδί, σαν σχολείο, σαν αυτό, να πας κάπου να πεις Φώτη Σπύρο. Με μπερδεύανε πάντα. Πάντα με μπερδεύανε. Και σε λέγανε και Σπύρο. Αυτό. Και φίλοι μου. Με παίρνε, ας πούμε, με παίρνε και Φώτη. Έλα Φώτη Σπύρο, τι κάνεις. Με το Σπύρο, του Αγίου Σπυρίδωνα. Και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο. Και όχι μόνο αυτό. Με παίρνουν φίλοι μου. Το Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι. Και εγώ θα σου πω κάτι. Το Αγίου Σπυρίδωνα, επειδή πατάω το σπί. Πατάω σπί. Και σου βγαίνει. Για να δω, να πάρω αυτούς που πρέπει. Έτσι και βγάζει το επίθετό σου. Και μου βγάζει το επίθετό σου. Και άμα είναι μαζική και όλες οι αποστολή καμιά φορά που το κάνω. Δεν το έχω κάνει, πάω και τον να μου μπλοκάρω. Με παίρνουν φίλοι μου. Φίλοι μου σου λέω. και μου λένε, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρελό. Εντάξει. Είναι και λίγο αστείο βέβαια. Είπαμε λίγο πριν και δεν θες να μιλάς. Αλήθεια όμως, γιατί λες επειδή πρέπει να είμαι εδώ, γιατί ετοιμάζω κάτι, ετοιμάζεις κάτι για το χειριά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι με το χωρίς το Δήμα. Ένα έργο του Παύλου Μάτεση που το έκανε μετάφραση. Λέγεται Τιλ. Λέγεται. Τιλ. Είναι ένα γόρι που ζει στην άκρη του κόσμου σε ένα φάρο και ετοιμάζεται να θάψει τον προηγούμενο φαροφύλακα. Mm-hmm. Ουσιαστικά το θάψε να το βάλει σε ένα. Ένα βαρέλι με αλάτι και να το πετάξει στη θάλασσα. Γιατί δεν έχει, είναι βράχια. Τσακώνεται με τσουλάρους, τους πυροβολεί. Απαγγέλει τη βίβλο και το Μακμπέθ. Και λέει. Και στίχους από Μακμπέθ. Και λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Είναι τρελό παιδί. Ναι. Και ευχαριστώ. Αυτό είναι δύο άνθρωποι μόνο. Είναι δύο άνθρωποι μόνο. Ουσιαστικά ένας. Ναι. Ναι. Έχει πάρα θα τον παίξεις μόνος σου. Τον τρελό. Όχι, είναι είπε αυτός που εσύ δεν κάνεις το παιδί. Εσύ άλλο είπες και γέλασες. Όχι, εγώ είπα θα τον παίξεις τον ρόλο μόνος σου, αυτό λέω. Όχι αγαπητέ, εγώ θα παίξω τον ρόλο του παιδιού και θα υπάρχει ο άλλος ο οποίος είναι αυτός που θα βγει. Κοινός του τρελού, γιατί το παιδί είναι τρελό, δεν είπες. Το παιδί είναι τρελό, ναι. Ναι. Intellectual. Δεν σου κάνω για τρελό. Όχι, δεν μου κάνει για τρελό. Εγώ ξέρω ότι είσαι λογικό. Αλλά να σου πω. Υπάρχει τρέλα και τρέλα, αγάπη μου. Ναι. Άλλη, υπάρχει καλή τρέλα και υπάρχει και τρέλα που είναι πρόβλημα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό το. Είναι intellectual. Πόση ώρα θα είναι η παράσταση που βγαίνει, μία μισή ώρα. Κοίτα, εγώ βαριέμαι να. Όχι. Όχι, πολύ λιγότερο. Μία ώρα και δέκα λεπτά. Δεν μπορώ να παίξω. Δηλαδή. Και έχει ανέβει ποτέ αυτό το έργο? Όχι ποτέ. Ποτέ. Έχει παιχτεί μία φορά στον Καναδά, γιατί τον Καναδά είναι, από τις κάτω χώρες. Έχει παιχτεί μία φορά στο ραδιόφωνο. Και το ανακάλυψα εγώ με τον Παύλο Μάτεση και στην Αγγλία, όταν είχαμε πάει στο το πρώτο μας ταξίδι και μου το μετέφρασε. Ναι. Το μετέφρασε και για τον μπαμπά, για την μπαμπά μου το θεωρώ, θα το κάνω. Μάλιστα. Και ο Χρήστος ο Δήμας είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, εξαιρετικά σημαντικός. Και θα το κάνουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέατρο. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω να μας ενημερώσεις. Εννοείται. Εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εννοείται. Έτσι. Δεν θα γίνει παράσταση. Πρώτο τραπέζι μπουκάλι θα σε έχω. Το θέλω μπουκάλι. Α, και εγώ θέλω σούσι. Το έχω γυρίσει εκεί. Δεν θέλω μπουκάλι. Εγώ με το μπουκάλι πάντω μπορώ, εντάξει. Ναι, όχι, δεν τη θέλω αυτή. Ούτε αυτή, ούτε τη μία, ούτε την άλλη. Δεν θέλω ούτε τη μία, ούτε την τσούλη. Λοιπόν, θέλω με ένα σουσάκι ωραίο τα 36 κομμάτια βάλε μου. Να σε ρωτήσω λοιπόν. 36. Ναι, ναι. Πού θα τα βάλει. Ναι, καλέ σου λέω. Τόσο τρώει.
Να σου πω. Γιατί να σου πω, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν ήσουν ποτέ του γυμναστήριου. Δεν το είχε αυτό με τι λες, αγάπη μου, είμαι δάσκαλος στο Κυβοντό, έχω μαύρη ζώνη. Α, όχι, εννοώ τον, του γυμναστήριου. Καθημερινή χρήση. Και αυτά δεν το είχε από χρόνια που σε ξέρω. Μπορεί να είχε αυτό το Τάκυβοντό, αλλά το Τάκυβοντό. Δεν ενώ... χρόνια έκανα Τάκυβοντό. Άλλο γυμναστήριο να πηγαίνει με τα βάρη, να απορρόνεσαι. Συνέχεια. Είσαι τρελό. Άλλο το Τάκυβοντό, το θεωρώ άλλη γύμναση. Τάκυβοντό πήγαινα. Μετά πήγαινα ελληνομαϊκή πάλι. Που τα ξέρω. Τα ξέρεις. Και μετά αρσιβαρών. Και μετά γυμναστήριο πάνω από 3,5 χρόνια. Α, εκεί δεν σε πρόλαβα. Σε αυτή την τέτοια αυτό δεν ήμασταν λέω, πολύ. Ναι, σε πρόλαβα στα προηγούμενα. Αυτό. Σου λέω γυμναστήριο, ναι. Το έχω. Ναι, ναι, το, και το σωματότυπο. Ναι, όντως. Ναι, άμα σου δώσω μπουνιά εγώ, θα σου τριβήσω την καρδιά και θα την πάρω έτσι. Αυτό μου και ένα έργο είδα πρόσφατα, τη μάχη τη σκηνή, των κυνηγών των μαγισσών που έκανε έτσι, του πήρε τη... Μα γι' αυτό σου λέω, ότι άμα έρθει στα 2 μέτρα, δεν θα προλάβει. Γενικότερα μάλλον. Όλοι μου λέει φοβάσαι. Γιατί εγώ, όλη η γειτονιά μου το μεταξύ, έχει κάμερες αυτά, συναγερμούς αυτά. Εγώ κοιμάμαι μέσα στην πόρτα. Έρχεται ο γιος μου, μου λέει παπά, αυτό γίνεται αυτό. Σκυλιά, ροτβάιλερ, αυτά, εκείνα τα άλλα. Εγώ έχω 2, το ένα είναι τόσο και το άλλο είναι τόσο. Κουτάβια. Τι σκυλιά έχεις. Το ένα, τα μαζεύω απ' έξω εγώ. Ναι, εντάξει, πολύ καλά. Ένα λαμπαντοράκι, τόσο, το οποίο το έδωσα απέναντι, γιατί της άρεσε πολύ της φίλης μου. Το άλλο είναι ένα ντοπερμάν, τόσο. Και το άλλο λέγεται ένα τατιάν, τατιέν. Καλά και τα έχει βρει. Δεν κατάλαβες. Έρχονται εκεί πέρα οι απαράδεκτοι, τα αγοράζουν από εδώ. Λεφτά! Μιλάμε τώρα για. Γιατί μου λες ράτσες, μου λες. Κοστίζουν τα σκυλιά αυτά. Τα αγοράζουν, τα παιδιά τους δεν τα θέλουν, μετά τα βαριούνται και έρχονται εκεί πέρα επειδή μένω εγώ στην παράθυρα και τα παρατάνε. Και τα βρίσκω εγώ, τα μαζεύω. Να πείστε. Μπράβο σου γι' αυτό όμως. Ναι, αλλά είναι μπράβο σου γιατί αυτό είναι πολύ καλή ενέργεια που ναι, κάνεις. Ναι, ναι. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον κόσμο, τι θα άλλαζες? Τους πολιτικούς, όλους. Και τι θα άλλαζες θέση τους? Ανθρώπους που αξίζουν. Απλούς ανθρώπους ενδεχομένως. Καθημερινούς. Ανθρώπους που αξίζουν. Ανθρώπους που αξίζουν. Τι είναι αυτό που αξίζει περισσότερο για σένα σε έναν άνθρωπο? Ο μόχθος. Που αξίζει. Ναι, τον ο μόχθος που έχει περάσει. Ναι. Ο μόχθος, ο πόνος, mm-hmm. που αυτά σε, αν θες, σε σμιλεύουν, έτσι. Και ουσιαστικά η συμπόνια, όχι η λύπηση. Έχω αδυναμία στη λύπηση. Δεν λυπάμαι τον εαυτό μου. Αν χρειαστεί και ουσιαστικά... Αυτό γιατί έχεις γίνει πάρα πολύ σκληρός. Γιατί με έχει κάνει ζωή σκληρό. Συμπονάς όμως, όπως πολύ σωστά είπες. Συμπονώ. Που είναι πολύ σημαντική. Αλλά η συμπόνια, Εύη, η συμπόνια έχει αμέσως, άμα σε πω σε συμπονώ, αμέσως σε βάζω σε ένα πιο κάτω επίπεδο. Ναι. Ναι. Τότε μπορείς να λες ότι συμπλέω μαζί σου. Συμπλέω, συμπορεύομαι. Κάθομαι δεξιά σου, προχωράς και εγώ είμαι δεξιά σου πίσω σου. Αυτό μπορώ να το πω. Έκανε ναι. κάτι με το μικρόφωνο. Όχι, όχι, σημείο χαρά. Βέβαια, όλοι συμπορευόμαστε στην ουσία. Όλοι. Κοίτα, εάν αυτή τη στιγμή δεν συμπορευόμαστε μεταξύ μας, όλοι... Ουέ και λίγο μονόμαστε, τώρα πια αρέσει τον άλλον έχει. Εάν αυτή τη στιγμή δεν συμπορευτούμε όσοι μπορούμε περισσότεροι, πραγματικά την κάναμε. Έτσι. Την κάτσαμε τη βάρκα. Την κάναμε, ρε φίλε. Την κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Τι λεφτά παίρναμε πριν 10 χρόνια, τι λεφτά παίρνουμε τώρα. Και πού είσαι ακόμα. Και πού είσαι τώρα και τι, ναι, τι ναι. μας έρχεται. Κάθε μέρα έρχονται καινούργια. Ναι. Τι. Παρ' όλα αυτά όμως το θέατρο, επειδή είσαι άνθρωπος του θεάτρου, έχει άνθηση. Βεβαίως. Παραστάσεις γίνονται πολλές. Θέατρα πολλά. Άκου να σου πω. Θεατρικές σκηνές κυρίως, όχι τα θέατρα αυτά τα μεγαθύρια που ξέρουμε. Υπάρχουν 5-10 στην Αθήνα μεγάλες θεατρικές σκηνές. Ναι, σκηνές και τελείωσε. Όλα τα άλλα είναι σκηνές. Όλα τα άλλα είναι σκηνολές που προσπαθούν να βιοπορίζονται. Να ξέρεις πάντα ότι σε όλες, δηλαδή ας πούμε στο Μεσοπόλεμο, λέμε, έτσι, στο Μεσοπόλεμο, πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο, άθιζε το θέατρο πάντα σε στιγμές που
ουσιαστικά υπήρχαν προβλήματα κοινωνικά, πάντα το θέατρο ανθούσε. Ναι. Γιατί, ναι, δεν είναι παιδιά παράλογο. Για τον έχει λογική, βεβαίως και έχει λογική. Βεβαίως έχει λογική. Για τον απλούστο λόγο ότι ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει. Έτσι. Θέλει να ξεδώσει. Και πραγματικά εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο και οι περισσότεροι το έχουμε κάνει. Δηλαδή, εγώ πριν την κρίση δούλευα με 29 ευρώ εισιτήριο. 29 ευρώ. Έτσι. Τώρα ξέρεις πόσο το έχω βάλει. 12. 10. Mm. Και έχω για να μπορεί 18. Να έρθει ο άλλος. Mm. Και στους αστέγους δωρεάν. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Έτσι είναι. Γιατί αυτό που πεις, την τέχνη δηλαδή, εξού και ο ηθοποιός, είναι και κάτι το οποίο θες να το δούνε. Δεν το κάνεις μόνο για σένα. Να σου πω, εγώ θέλω ουσιαστικά να έρθουν να περάσουν καλά. Και αν το έργο δώσεις... αυτό είναι λίγο απογοητευτικό. Όχι, ή έχει και δώσεις μέσα. Όχι, έχει πάρα χιούμορ. Πολύ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Γιατί αυτό το παιδί είναι ένα παιδί το οποίο λειτουργεί παράλογα. Mm-hmm. Και έχει χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Υπάρχει και κοινωνικό μήνυμα. Θα έπαιζα εγώ κάτι που δεν θα έχει χιούμορ. Όχι, αλλά όμως υπάρχει, φαντάζομαι... πάνε πάρα πολύ και οι δραματικοί ρόλοι. Άσχετα που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει σε πολύ χιουμοριστικά. Σε ευχαριστώ. Πριν μας είπε μια συνεργάτητά μας που σε είδε, πόσες φαλιάρες είχες φάει στους δύο ξένους και αν τις έτρωγες πραγματικά. Πραγματικότατα. Αλλά δεν έβαλα με μυαλό. Ναι. Μυαλό δεν βάζω. Ποιο τις έδινε αυτές τις φαλιάρες, δεν θυμάμαι. Η Αβα. Και πρόσεξε πώς έγινε αυτό, αφού με θες να σου πω. Ναι. Λοιπόν, είμαι στη Ρόδο. Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Είμαι 17 χρονών. 17,5. Είναι η πρώτη μου περιοδία με το θέατρο τέχνης. Είναι ο Δημήτρης Αποστόλου και μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έχουμε γράψει ένα ρόλο. Με είχαν ειδήσει στο θέατρο. Έπαιζα με τον Φραγκούλη τότε. Με τον Μάριο στο τέχνης. Και μου λέει: έχουμε γράψει ένα ρόλο που το λένε Φώτη. Και θέλουμε να το κάνεις εσύ. Λέω πού. Μου λέει στην τηλεόραση. Εγώ τηλεόραση. Τότε σου μιλάω τώρα από το 96. Ξεκίνημα δηλαδή. Το 96. 92 ήταν ιδιωτική τηλεόραση. Ναι. Στο Μέγκα. Εγώ να φανταστείς δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Ναι. Έχω παίξει 28 σύριαλ και δεν έχω δει τίποτα. Ναι. Καλά ούτε εγώ βλέπω τις εκπομπές. Ποτέ. Απόψε. Και μου λέει θέλω να το παίξεις εσύ λέει αλλά... Είναι μικρός ο ρόλος, μου λέει. Εντάξει, του λέω. Εντάξει. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αυτή ήταν η πρώτη σου επαφή, λοιπόν, τηλεοπτική. Η πρώτη μου επαφή στο τηλέφωνο. Πάω, λοιπόν, βλέπω και είναι, τα τρία πρώτα επεισόδια είναι τρεις ατάκες τη φορά. Δηλαδή, μέχρι να τις πεις φύγανε. Τι, το πει ποιο, δεν προλάβαινες. Έχει τελειώσει το σύριαλ. Τρεις ατάκες τη φορά. Αφού είπανε. Ναι. Λες θα το κάνω βέβαια, ως επαγγελματίας. Δεν πει, θα το κάνω. Τελείως. Αφού είπανε. Είμαστε με την Άβα, κολλάμε με την Άβα. Κολλάμε, βρισκόμαστε. Τα βρίσκουμε και λέμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Ούτε αυτή είχε ρόλο. Έτσι. Ούτε η Άβα. Τίποτα. Σου λέω, τρεις ατάκες ο καθένας λέγαμε. Οι μαθητές στη σχολή. Και τις λέω. Και λέμε, θα κάνουμε ότι είμαστε ζευγάρι και ότι μου δίνεις χαστού για συνέχεια. Μόνοι σας αυτό, επιλογή σας. Ναι. Ναι. Και το δοκιμάζουμε. Και το αρέσει του Αλεξανδρού. Και το κρατάει. Και αρχίζει και μας γράφει πάνω σε αυτό. Ναι. Ότι είμαστε ζευγάρι και ότι τρώω χαστού για συνέχεια. Σόπα. Ναι. Γενικότερα σας αρέσει. Το χαστούκια. Βγήκε από τον παράδεισο. Να φας το χαστούκι σου. Συνέρχεσαι καθόλου. Πραγματικά ή θεωρητικά. Θεωρητικά, ρε παιδί μου, έτσι. Σαν να εικόνα. Πάμε, γιατί αυτό είναι χαζό που ρωτάς. Όχι, πες μου, σαν εικόνα. Τι, να τρώει το χαστούκι μου. Ναι, για να συνέρχεται. Υπάρχουν γυναίκες που είναι πολύ, ας πούμε, στον άντρα τους. Σαν εικόνα, το παίξεις αυτό. Ναι, ναι, άμα χρειαστεί να φάω ένα χαστούκι, τρώω.
Άμα έχει κάνει το λάθο, θα κάτσε το φά. Απλά πράγματα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να το τρώει χωρί λόγο και τι, έτσι τι είναι, τζαζλό. Όχι, δεν τρώω. Γιατί τώρα, αφού το τρώει από τον παγάδι σου το ξύλο. Ανάλογα σε ποιο σημείο γίνεται. Και πότε και ποια στιγμή. Πε μου λίγο, οι τρίχε που βάραγε συνέχεια Βασιλική τον Μουτσινά. Που ουσιαστικά πήγαν να επαναλάβουν λίγο το αστείο με την Άβα και εμένα. Ναι, το οποίο όμως δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Ναι. Και το οποίο ήταν πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ. Και το οποίο ήταν μεγάλο λάθος. Και ήταν πολύ μεγάλο. Τι λέτε, βρε παιδιά, τώρα το έχασα. Ένα σερίαλ που παίξει, ξεκίνησε και. Ναι, στο λέω. Το οποίο ήταν απλά ένα μόνο. Ένα μπαμ και δεν μ' άρεσε τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Τηλεόραση δεν βλέπει. Τηλεόραση δεν βλέπω. Όχι. Μόνο βλέπω ειδήσει στο ίντερνετ. Τίποτα άλλο. Ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως. Και μερικά διαβάζω πολύ. Μ' αρέσει. Δηλαδή, χάνω χρόνο με τηλεόραση από το διάβασμά μου ή από τα ακούσματά μου. Γιατί δεν μου αρέσει να ακούω μουσική, μου αρέσει να διαβάζω. Αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχεις άποψη για την ελληνική τηλεόραση. Τι έχω ακούσει να λες την άποψή σου. Βεβαίως. Εγώ αυτό θα λέω να μην έχει άποψη. Ενώ επειδή δεν βλέπει. Κάτι στο πάνω πίσω, έχει πέσει το πέστο. Έχει άποψη. αν μπορούσε αύριο να διώξει από την τηλεόραση δύο πρόσωπα. Και παραπάνω βεβαίως. Εγώ λέω θέμα, δύο, δεν θέλω να πεις. Χάνουμε χρόνο για να λέμε πονητά. Ή να επαναφέρεις δύο πρόσωπα που πιθανόν δεν είναι. Ποια θα ήταν αυτά τα μένει τα δε. Ό,τι και αν κάνουν. Μπορεί να είναι θα πει, μπορεί λοιπόν, να σας... περίμενε, και μπορεί να μην και στη ζωή. Προτιμώ, θα σου πω αμέσως. Μα λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε προσδιάσει. Η Πόπη. Η Πόπη, πώς τη λέγανε. Πόπη. Χατζη Δημητρίου. Ήταν ένα πολύ ευχαριστώ πρόσωπο. Η Σοφία, η Αλμπέρτη. Mm-hmm. Ένα πολύ ευχαριστώ πρόσωπο. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια. Εγώ θα ήθελα να τις βλέπω. Ωραία. Και τις δύο. Ποιες δεν θα ήθελες να βλέπεις. Τη Στεφανίδου. Ναι. Γιατί νομίζω ότι, ξέρεις τι, δεν μπορώ την έπαρση. Έχω συγκεκριμένο λόγο. Δεν μπορώ την έπαρση. Δεν μπορώ να νομίζεις ότι είσαι αυτοκράτηρα. Ναι. Έτσι. Αυτό. Ή τον, και να σου πω και έναν άντρα, πώς το λένε αυτό στο Μέγκα, τον, με τα ψαρά μαλλιά, τον... Τι κάνει? Σχολιάζει. Στο Μέγκα. Στο Μέγκα στις ειδήσεις. Το Στραβελάκι. Όχι. Το Πρετεντέρι. Αυτόν. Ναι. Και αυτός νομίζει ότι έχει πιάσει το παπά. Ναι, τον έπιασε. Από τον Μπίπ. Μάλιστα. δεν μπορώ τους ανθρώπους με έπαρση. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Δεν ξέρουν τα πάντα. Έτσι. Και ουσιαστικά ξέρουμε ότι καθοδηγούνται. Έτσι. Mm-hmm. Και εμένα δεν θέλω να με καθοδηγεί κανένας. Έχεις εμφανιστεί σε όλες τις εκπομπές, έχουν κάνει αφιερώματα όλες τις εκπομπές, έχουν ασχοληθεί σε όλες. Εγώ λοιπόν θέλω έτσι πολύ γρήγορα και με μία λέξη να μου απαντάς, μία άποψη για τον καθένα. Πέντε ονόματα έτσι να πούμε, γιατί είμαστε τηλεοπτική εκπομπή. Εκτός από τη δική μας που τη γουστάρεις και την πας και. Έρχομαι. Και είναι μεγάλη μας τιμή που ήσουν εδώ σήμερα. Και μας είπες πολύ ωραία πράγματα αποκλειστικά. Θέλω να μου πεις, θα σου λέω πέντε ονόματα. Λοιπόν, τα θεωρώ ένα. Φώτης Μαρία. Τους αγαπάω και τους δύο, είναι φίλοι μου. Και πραγματικά είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί παρουσιαστές, δεν είναι επιρμένοι και στη ζωή τους και στην εκπομπή τους και αξίζουν πολύ καλύτερη τηλεθέαση. Άλλο. Ωραία, πολύ. Με κάλυψε. Ελένη Μενεγάκη. Πάμε στο επόμενο. Λιάγκα Σκορδά. Θα το ρωτώ και εγώ. Κοίτα, η ΦΕΗ με υποστήριξε πάρα πολύ σε όλο το θέμα και την ευχαριστώ γι' αυτό και δημόσια. Ο Λιάγκα. Σε χαντάκωσε και τον ευχαριστή και με χαντάκωσε, αλλά μετά μου ζήτησε συγγνώμη. Γιατί σημαντικό ότι, και αυτό και όμως. Καλά, ναι, πολύ σημαντικό, το συζητά. Είναι ένα σημαντικό. Η δύναμη να ξέρει τη συγγνώμη είναι μεγαλύτερη μαγιά από την άλλη. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Δεν είναι βέβαια. Δηλαδή, εγώ λέω τη γνώμη μου. Έτσι, δεν κρίνω κανένα και δεν είμαι και ο παντοκράτορας. Προς Θεού. Ο κόσμος κρίνει καλύτερα και μακάρι να έχουν τηλεθέαση οι άνθρωποι και να βγάζουν το ψωμί τους. Mm-hmm. Σε όλο το θέμα όμως, ήταν λίγο. Φάουλ για μένα. Βγήκαμε, τα είπαμε ο ένας τον άλλον κτλ. Το μόνο που δεν του συγχωρώ είναι το εξής. Λέει δεν τον καλώ στην εκπομπή μου,
γιατί θα τον φέρω σε δύσκολη θέση και θα με φέρει και αυτό σε δύσκολη θέση. Έχει και τον γνώρισε αυτόν όμως. Πιστεύοντας ότι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πράγματα που εσύ θα του πει σχήμα. Ακριβώς. Και δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πιστεύοντας πράγματα που αυτό θα σου πει. Την άποψή του. Εγώ μπορώ να αντιμετωπίσω οτιδήποτε μου πει στο χήμα, γιατί είμαι χήμα. Ναι. Γιατί εγώ έχω το γνώρισε αυτόν. Έτσι. Εάν εσύ δεν μπορεί, μην με καλεί. Σου ζήτησα εγώ να έρθω στην εκπομπή. Ναι. Πάμε να προλάβω έτσι 2-3 προσωπάκια. Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Μπεκατόρου. Τώρα το λέω μαζί γιατί κάνουν μαζί πλέον εκπομπή. Ωραία. Διάβασες τι έγραψα στο Facebook. Νομίζω ότι το διάβασα, γι' αυτό και επηρεάστηκα. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, μισιούνται, δεν έχουν καθόλου χιούμορ. Είναι μια γελία εκπομπή. Ναι. Μισιούνται μεταξύ τους, πιστεύεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό βγάζουν. Ναι. Δηλαδή, διαγωνίζονται ποιος θα βγει πιο πάνω από τον άλλο. Και ποιος είναι πιο πούστης από τον άλλο. Εγώ το βαρέθηκα αυτό στην τηλεόραση. Αυτή την πουστιά τη βαρέθηκα. Θες να το ολοκληρώνεις το μπιπ, δεν σε φτάνει το 1-2. Θες 3 μπιπ στη σειρά. Δηλαδή όλη αυτή η πρόταση για αυτούς που μας βλέπαν ήταν εγώ βαρέθηκα μπιπ και όχι μπιπ, 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 μπιπ. Αλλά το καταλάβανε. Και επειδή σαν ηθοποιός έχεις κάνει τον παρουσιαστή και με μεγάλη επιτυχία ενός παιχνιδιού που ήταν και πολύ έξυπνο στον Αντένα. Εξαιρετικό. Θέλω να μου πεις την άποψή σου που πέσα να τον φάνε για τον Μάρκο Σεφερλή όταν ανέλαβε ολόκληρο πρωινό. Αν δεν το συνέχισε. Να σου πω, ο Μάρκος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ, αποδεδειγμένος καλλιτέχνης και εμένα μου αρέσει πολύ. Και χαρισματικός. Και είναι χαρισματικός και είναι και φίλος μου. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα πικάντικο τελείωμα, τόσο μικρό όσο και πολύ καυστικό, με τον αποκλειστικό, αφοπλιστικό και ιδιαίτερο καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο που δεν μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει δεν έχει και πρόβλημα να τα πει έξω από τα δόντια. Έτσι. Εδώ δεν έχει μπιπ, έχει διαφημίσεις. Είσαι επαγγελματίας ή ιδιώτης? Ψάχνεις είδη κομμωτηρίου ή επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών? Ή μήπως προϊόντων ηχοπλαστικής? Θέλεις τα πάντα για το μακιγιάζ? Και όλα αυτά σε τιμές αποθήκης? Λύρος Cosmetics, Γουδί, Άγια Νάργυρη. Και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα για την ομορφιά. Είναι το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38. Και μην μου πεις και πάλι κοντά σας, αλλά αυτό το πολύ απολαυστικό, καυστικό και ιδιαίτερο από το Φώτης Πίτης δεν ήταν τίποτα άλλο από την αποφώνηση. Το κάνω κι εγώ όπως κάνουν οι μεγάλες εκπομπές, γιατί ναι, φτάσαμε ναι. Στο τελείωμα. Κάτσε κάτω, εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Ξέρεις τι γίνεται, Φώτη. Φτάσαμε στο τελείωμα αυτής της εκπομπής και το πήγα όπως κάνουν εκπομπές και λέει ναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να πούμε τα πιο σημαντικά. Και δεν επιστρέφουν καθόλου παρουσιαστές, πέφτουν μόνο οι τίτλοι. Πέφτουν οι τίτλοι μετά τις διαφημίσεις. Δεν λέγονται, γίνονται. Α, ναι, μες ωραία καρδιά, το έφτασες μετά. Μες στην καρδιά των ανθρώπων, λοιπόν, πες. Σε ευχαριστώ αγάπη πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Σε λατρεύουμε. Καλή επιτυχία και θέλουμε να έρθουμε στο έργο. Θα μας καλέσεις, θα έρθουμε το οπωσδήποτε. Εννοείται, απλά να ξέρεις, επειδή είπες κάτι πριν για καβαλημένα κτλ. Εγώ μπορώ να έρθω αλλά μόνο στην πρεμιέρα. Εντάξει, με καλέσεις δεύτερη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας. Yeah.